μιλήσουμε για πέντε στιλιστικά λάθη που ίσως κάνουμε όλες μας. Γίνονται αυτά. Και όλοι θα μας βοηθήσει λάθη. Να τα διορθώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Και άμα τα δούμε, ίσως είναι πιο εύκολο, βέβαια. Για πάμε. Λοιπόν, όχι, πάμε ΣΥΠΑΣ. Πού να πάω? Εδώ, κοίτα. Ωραία, παρακαλώ. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε κάνει πρόβα, πρέπει να εντοπίσω το λάθος, αγαπημένες μου. Λοιπόν, περίμενε. Το λάθος, τέον. Τέον, ναι. Λάθος. Έχουμε ένα προβληματάκι. Δηλαδή τόσο σεξι, τόσο ωραίο. Από μπροστά. Από μπροστά σεξι, από πίσω. Μα εδώ λάθος. Δύο πράγματα θα παρατηρούσα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Το πρώτο είναι ότι δεν φαίνεται καθόλου δέρμα. Μπράβο. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, θα φανεί το δέρμα στο περπάτημά της. Στο περπάτημά της θα φανεί. Στο περπάτημα θα ανέβει. Γιατί αυτό θα ανέβει, τσακ. Okay, λοιπόν. Σ' αρέσει όμως με τέτοια φούστα να φορέσουν υψηλή μπλούζα. Να σου πω γιατί. Διότι είναι όλη πλάτη έξω. Γι' αυτό. Τώρα κοίτα εδώ το μαγικό όμως. Διότι το εξώπλατο είναι πάρα πολύ θηλυκό. Είναι. Εντάξει. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο και ειδικά το καλοκαίρι. Πάντως εγώ προτιμώ αυτό το μαύρο παρά να φορέσει κάποια κυρία μπεζουτιέν. Υπάρχει και χειρότερο, υπάρχει και χειρότερο. Φαίνεται ρε παιδί μου. Ποιο είναι το χειρότερο? Η σιλικόνη, ναι. Η διαφάνεια. Ούτε η σιλικόνη. Απαγορεύεται. Λοιπόν, υπάρχει εργαλείο. Το πιο απλό, αν δεν έχετε το εργαλείο που θα το προμηθευτείτε, θα σας πω από πού μετά στο site. Λοιπόν, είναι ένα τριγωνάκι μαγιό. Να βάλεις ένα μαγιό. Ένα μαγιό τριγωνάκι θα πιαστεί στο λαιμό και θα το δέσουν τα κορίτσια πίσω και μπροστά. Διαφορετικά θα κάνουν το ίδιο τρίκ με αυτό εδώ. Κοίτα. Φοράμε το σουτιέν κανονικά. Εντάξει. Ναι. Πιάνουμε αυτό εδώ. Βλέπεις. Τι είναι αυτό? Είναι το extension του σουτιέν. Αλήθεια λες. Ναι. Όλα τα σουτιέν έχουν. Το αγοράζεις αυτό το λαστιχάκι. Και πάει σε όλα, και πάει σε όλα τα σουτιέν. Και γίνονται και όλα τα σουτιέν για εξόπλατα. Έλα ναι, τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα στο κάνω πρόχειρα για να το δούμε. Έτσι. Αυτό πάει εδώ. Και... Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα? Βουαλά, θαύμα, ταντά. Έχει πάρει ένα extension, σαν σας ρωτάει, γιατί έχει πολύ μεγάλο στήθος και ξέρω ότι ναι, δύσκολο να βρίσκει. Ναι, εννοείται. Δεν μπορεί και να βάλει και φαρδί, είναι και φαρδί και κρατάει πάρα πολύ καλά. Άρα δηλαδή βάζεις αυτό το extension. Εγώ νόμιζα δεν παιδιά, και δεν φαίνεται. Είναι ειδικό λάστιχο. Πώς το ζητάμε στα, αυτό. Το πουλάνε στα καταστήματα που έχουν εσώρουχα. Και το πιάνεις εδώ από το γατζάκι. Πάρα το σουτιέν έχουν γατζάκι. Το γατζάκι είναι σε όλα τα σουτιέν. Ακριβώς. Το ξαναβγάζει λίγο πέρα Αλεξάνδρα να το δούμε παρακαλώ. Όλα τα σουτιέν από πίσω έχουν γατζάκι. Άρα πηγαίνει αυτό σε όλα τα γατζάκια. Ακόμα και στο μαγιό. Κανονικά το σουτιέν είναι έτσι. Ευχαριστώ. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Το ανοίγουμε κανονικά. Ναι. Προσαρμόζουμε. Βλέπει. Ακριβώς όπως το σουτιέν είναι τα γατζάκια. Okay. Είναι σε μια πάρα πολύ μεγάλη τυράντα, η οποία έχει και αυξομοίωση, οπότε έρχεται όπου τη χρειαζόμαστε. Εδώ, δείτε. Κάνει δηλαδή, γύρω-γύρω. Πάει, να το βάλω από πάνω από το φόρεμα να το βλέπουμε. Πού το είδατε τώρα πώς είναι το εφέ. Μισό λεπτάκι. Ιωάννα μου, εσύ έχεις εδώ. Ιωάννα, κράτα γερά. Κράτα, κράτα, Ιωάννα. Λοιπόν, να το βάλω πάνω από το φόρεμα να το δούμε. Κοίτα. Έτσι. Έτσι. Και δεν είναι πίσω, καταλάβατε. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο και για τις κοπέλες. Αν δεν θες να φαίνεται καθόλου πλάτη, αλλά μπροστά το στήθος να έχει και την ενίσχυση που σου δίνουν κάποια σουτιέν. Οπότε σουτιέν, μην το φοβάστε ακόμα καθόλου. Και για τις κοπέλες, ναι, γιατί στήθος. Το σουτιέν που φοράει η Ιωάννα έχει ΕΚΑΠ, έχει ενίσχυση, γιατί κρατάει. Δεν μπορείς να μην βάλεις σουτιέν σε αυτό. Όχι, θα βάλεις, απλά θα βάλεις ένα σουτιέν σαν αυτό που φοράμε. Αυτό ήθελα να πούμε. Να μην διαγράφει, ούτε εσώρουχο που να διαγράφει, όχι δαντέλες. Θα φοράμε πράγματα που δεν έχουν ραφή και έτσι είναι το η εικόνα τέλεια. Τέλειο το τρίκ το πρώτο. Πάμε να δούμε το επόμενο. Να σου δώσω. Δικό σας. Εδώ, το κορίτσι μας. Λοιπόν, να δω έχει το... ένα προβληματάκι. Να βρω το λάθος πρέπει. Δεν θα ψάξει και πολύ, φαντάζομαι. Νομίζω ότι κάτω κάτι συμβαίνει. Δεν είναι το κάτω. Το κάτω είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το παπούτσι. Όταν φοράμε λοιπόν... Έβαλες αθλητικό. Φοράει μια μπότα κανονική, την καθημερινή, εύκολη. Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ μακρύ το παντελόνι. Και έχει μια γραμμή που είναι πάρα πολύ της μόδας και θα είναι της μόδας και όλη τη σεζόν, όλο το καλοκαίρι, που είναι το 70's με την καμπάνα. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό το crop top από λοιπόν, πάνω. Και λίγο κυλίτσα να φαίνεται. Αλλά αν το παντελόνι μετά μας... Γιατί κατεβαίνει το παντελόνι... Λοιπόν, πάμε τώρα στο σωστό. Και πάει... Έλα, αγάπη μου. Και γίνεται πιο μακρύ. Ακριβώς. Εδώ, λοιπόν, βάζουμε... Ένα ψηλό τακουνάκι. Ένα ψηλό το οποίο ακριβώς επειδή το παντελόνι ή η καμπάνα είναι πολύ μακριά, εάν έχουν και λίγο φτιάπα από κάτω, βοηθάει. Οκ. Οπότε, αμέσως κοίτα τη διαφορά. Είναι και
Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό, δεν τα κατεβάζουμε τα παντελόνια εδώ. Τα να... πάμε στη μέση. Δεν θέλεις να φαίνεται το αφαλό. Είναι ψηλό μέσα. Πια. Διότι το αδύνατο σημείο είναι αυτό. Αν το πας εδώ, σταματάει το μάτι σου σε ένα πιο φαρδί σημείο. Το βλέπεις. Άρα ουσιαστικά το μπλουζάκι πρέπει να είναι κοντό, όχι χαμηλοκάβαλο το παντελόνι. Όταν το παντελόνι είναι ψηλοκάβαλο, το μπλουζάκι μπορεί να είναι τόσο κοντό ώστε να διαγράφεται λίγο η κυλίτσα. Ή εάν. Γιατί είναι μόδα το, η καμπάνα, έτσι. Εάν τα κάποια κορίτσια έχουν κυλίτσα. Ναι. Εντάξει. Αλλά θέλουν να βάλουν την τάση. Ναι. Έτσι. Πώς θα τη βάλουνε. Θα τη βάλουνε με κάτι που να έχει λίγο αέρα. Αέρα, ακριβώς. Να μην είναι όμως κολλητό πάνω στο παντελόνι. Ναι. Έτσι. Έτσι ώστε να φαίνεται. Ακριβώς. Κοίταξε το τώρα. Όταν έχουμε το ύψος ναι. με το παπούτσι, κοίτα αμέσως πως αλλάζει έτσι, όλη είναι. Η εικόνα. Είναι και πολύ ωραίο. Ή θα βάλεις... Άρα η καμπάνα θέλει τακούνι, τέλος. Η καμπάνα θέλει τακούνι. Οπωσδήποτε. Θέλει κάποια πράγματα που να φαίνεται ή λίγο δέρμα ή να μην ακουμπάνε επάνω, δεν να έχουν κίνηση. Δηλαδή να είναι από πάνω ή να φαίνεται δέρμα η καμπάνα ή να έχει κίνηση. Έτσι όπως το βλέπουμε. Η καμπάνα γόβα ταιριάζει. Όχι λεπτή γόβα. Όχι θέλει λεπτή λίγο με όγκο ακριβώς όπως το κάναμε. Διότι υπάρχει όγκος στο ρούχο. Άνοιγμα, άρα υφασμα. Και το παπούτσι πρέπει να έχει χοντρό τακούνι. Να έχει λίγο όγκο. Ακριβώς. Να μην είναι υπερβολικό, γιατί υπερβολή δεν είναι στη μόδα. Και επειδή χρειάζεται και ένα πανοφόρι, εντάξει, θα φροντίσουμε να είναι στη λογική του από μέσα, για να μην ταλαιπωρώ τώρα, έτσι το κορίτσι βάλε βγάλε. Αν είναι στη λογική του κοντού, ταιριάζει θα πολύ. Πάει κοντό. Εάν είναι στη λογική του πιο σούπλ, του πιο αεράτου, του πιο φαρδί, θα βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ζακέτα, που είναι πάρα πολύ της μόδας και είναι και πάρα πολύ στο στυλ αυτό το μπόχο. Ταιριάζει όντως. Και θα κάνει οπωσδήποτε το τρίκ της μέσης. Οπωσδήποτε. Όταν έχουμε καμπάνα, ακόμα και στο πανοφόρι, επειδή τη μέση θα τη δείξεις με το ψηλό μέσο, ναι. τώρα στο πανοφόρι, στο πανοφόρι θα το τονίσεις με τη μέση. Πάρα πολύ ωραίο. Ε? Μπράβο. Πάμε στην επόμενη φίλη μας. Πάμε. Δεν λοιπόν, μου αρέσει εσύ. Καθόλου. Ναι. Ο συνδυασμός του παπουτσιού το χρώμα. Μάλιστα. Εμένα δεν μου αρέσει και το σακάκι από πάνω. Έτσι, μπράβο. Βρήκα δύο λάθη ναι. και λέω θα με βρίσκει τώρα. Εντάξει. Για πέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πού θέλεις. Να ξεκινήσουμε το παπούτσι. Εσύ, ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Γιατί μπορεί κάποιο κορίτσι να είναι πιο κλασικό, κάποιο κορίτσι να είναι πιο μοντέρνο. Αυτό μπορείς να το φορέσεις πάρα πολύ ωραία με ένα χοντρό καλσόν ή κολάν, διότι δεν έχουν όλοι τα πόδια σου. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν τα δικά μου τα πόδια, τι να κάνουμε. Ναι, ναι, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε ένα καλσόν. Ναι. Μαύρο. Ναι. Αν θέλουμε να βάλουμε την τάση που είναι το 70s, που είναι κοντό, ή το 60s που είναι ίσιο. Okay. Για να είμαστε safe και θα ψηλώσουμε την εικόνα μας, γιατί μπορεί να είμαστε πιο μικροκαμωμένες, με μία γόβα στο ίδιο χρώμα. Άρα στις αλφα γραμμές και στα 60s. Και στα 60's προτιμάμε γόβα. Ακριβώς. Δηλαδή θα βάλουμε αυτή τη λογική. Κοίτα πόσο μακραίνει το πόδι. Εντάξει. Και γίνεται και chic. Εννοείται ότι δεν θα βάλουμε κοντό από πάνω. Το κοντό αυτό το πάρα πολύ ωραίο σακάκι θα το βάλουμε με τα ψηλόμεσα όπως είδαμε πριν. Okay. Και τι θα βάλουμε από πάνω. Μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε περίπου. Ωραίο αυτό το φουστάνι, ωραίο, έλα, ωραίο. Μου. Κοίταμε. Ωραίο σακάκι. Ναι. Πολύ. Οπότε, εδώ έχουμε την τάση που είναι βγάλει να και το υπάρχει... Βγάλε και το άλλο το παπούτσι να γίνει. Έλα, βγάλε το, βάλει και στο άλλο τη γόβα να σε δούμε ολοκληρωμένα. Τσακ, ορίστε. Ωραίο. Πάμε. Ναι. Η ζακέτα θα μπορούσε να βάλει, αλλά θέλει κάτι μακρύ. Δεν μας ωραίο. Ενοχλεί που φαίνεται λίγο η φασμό. Δεν μας ενοχλεί γιατί είναι τόσο όσο. Ωραία. Και είναι όλα ελεύθερα. Δεν υπάρχει κάτι που να την περιορίζει. Οπότε θα ήταν πολύ ωραίο να ήταν στενό και στο μήκος του φορέματος. Κατανοητά όλα, Αλεξάνδρα. Τέλεια. Πάμε και συνεχίζουμε. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Εδώ το κορίτσι μας. Λοιπόν, Μέρη, τι έχουμε. Ποιο είναι το λάθος. Αφήστε με να το σκεφτώ. Πρώτον, πιστεύω ότι αυτός είναι πολύ όγκος με αυτό. Μπράβο. Ευχαριστώ. Δηλαδή, όγκη. Όταν θέλουμε να καλύψουμε κάτι, δεν το σκεπάζουμε. Έτσι, δηλαδή, αν έχουμε περιφέρεια, δεν θα βάλουμε κάτι πολύ φαρδί με από πάνω κάτι πολύ φαρδί. Επίσης, το άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Όταν υπάρχει κάτι που έχει μήκος κοντά στο γόνατο και όχι και πιο πάνω, θα βάλεις κάτι πιο χαμηλό. Πάλι δεν θα... αν δεν έχεις τα πόδια σου, γιατί τα πόδια σου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ακριβώς. Mm. Τι εννοώ, ότι θα πρέπει το κορίτσι να μην βάλει αυτό το παπούτσι. Ποιο παπούτσι θα βάλεις, αγάπη μου? Και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Μπράβο. Λοιπόν.
Εγώ αυτό το παπούτσι θα το έβαζα με ένα τζιν, το οποίο θα το γύριζα κιόλας, να φαίνεται λίγο δέρμα. Να στο βάλω με αυτή την μπότα. Ναι, ωραία. Να το δούμε, να το δούμε. Λοιπόν, για να το δοκιμάσουμε. Έλα, έλα, κράτα σε μένα να σε βοηθήσω. Ορίστε. Θα κρατάς σε μένα. Καλτσάκια, σορτή, παρακαλώ. Έχει ωραία έτοιμα, ρε Αλεξάνδρα. Άρα δηλαδή. Για να χρειαστώ τσιμπιδάκι, θα πάρω από σένα. Το μήκος της φούστας που είναι πιο πάνω από το γόνατο λίγο, δηλαδή δεν κάνει ούτε μύδι και είναι ένα μήκος που θα φορεθεί πολύ, έχω δει τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε τις μπότες τις ψηλές. Ακριβώς. Είναι πολύ καλή. Όταν κάτι είναι πολύ κοντό, δεν θα το βάλεις με κάτι επίσης πάρα πολύ κοντό. Να σε βοηθήσω. Είναι αυτά τα κρυφά φερμουάρ τα άτιμα. Που το παθαίνουμε όλες. Είναι και ότι η Έλλη φοράει 39 και η μπότα είναι 37. Δεν πειράζει, όλο το βλέπουμε. Λοιπόν, μια διαφορά λοιπόν, είναι. Μισό λεπτό. Κοίτα τι ωραία που έχει γίνει. Κοίταξε τώρα. Άλλο πράγμα. Άλλο. Μισό. Και συνεχίζουμε με το πανοφόρι. Έλα, αγάπη μου. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, ε. Κατευθείαν. Πόσο χαζό φαινόταν με το κόκκινο το μποτίνι και πόσο πιο ωραίο φαίνεται έτσι. Υπέροχο. Και τι είπαμε πάλι εδώ πέρα, τι κάνουμε. Τονίζουμε τη μέση. Πολύ σωστά. Βλέπω απολυτήρια εδώ, χαμός θα γίνει. Με άριστα όλοι. Προχωράμε. Πάρα πολύ ωραία, το καταλάβαμε. Ποιο είναι το τι που δίνουμε εδώ, να το ξαναπούμε. Ότι όταν φοράμε κάτι που δεν είναι πάρα πολύ κοντό, εντάξει, φροντίζουμε το μποτάκι να μην σταματάει πάνω από τον αστράγαλο γιατί κόβει το πόδι ή θα βάλουμε κάτι που να είναι πιο χαμηλό, τέτοιου τύπου, εντάξει, να αφήνει αέρα στον αστράγαλο, στο κουντεπιέ και συνδυάζουμε κάτι που να έχει ύψος, εντάξει, να φαίνεται λίγο δέρμα και πάντα τονίζουμε τη μέση, δεν βάζουμε όγκους σε όγκους. Προχωράμε. Παρακαλώ, κυρία μου. Εδώ. Λοιπόν, εδώ, εμένα, δεν ξέρω τι λέει η Μέρη και η Σάσα. Ο συνδυασμός του παντελονιού με το παπούτσι μου αρέσει. Τέλεια, παρακάτω. Δεν μου αρέσει το μπλουζάκι. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. Και για τη ζώνη δεν ξέρω αν μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Επειδή το τζιν είναι κάτι που το αγαπάμε όλοι και το φοράμε και όλοι. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει το τζιν με το ποτάκι. Εσένα, το τζιν με το ποτάκι είναι πάρα πολύ ωραίο εάν έχει τα πόδια τα δικά σου και τη Άννα που είναι 2 μέτρα. Σε έναν κανονικό άνθρωπο ή θα έπρεπε να κοντίνουμε το παντελόνι για να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη απόσταση να μακρύνει το πόδι ή θα αλλάζαμε παπούτσι. Και τι θα βάζαμε. Τέλεια. Κατάλαβες. Κοίταξε τώρα. Στο άλλο πόδι. Είναι περίεργο αυτό το μήκος λίγο, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό είναι. Αυτό το παντελόνι είναι λίγο δυσκολάκι. Εμένα μου αρέσει γαμπίτσα, το μήκος. Αναλόγως το πόδι που λέει. Εμένα δηλαδή το καλύτερό μου είναι αυτό το μήκος του παντελόνι, ένα ποτίνι και από πάνω μια καμπαρτίνα. Περίμενε να δεις τώρα τι γίνεται. Η ιστορία είναι η εξής σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Ωραία γόβε. Όταν βάλουμε ένα παντελόνι, επειδή είναι πάρα πολύ μόδα το crop, έτσι, που είναι το γυρισμένο, το κοντό, ναι. Αυτό είναι το crop. Πρέπει να έχει αέρα το πόδι, να φαίνεται δέρμα. Κοίτα πόσο πιο ψηλό φαίνεται το πόδι με τη γόβα από ό,τι με τον ποτίνι. Εντάξει. Και εννοείται ότι δεν φοράμε κάτι τέτοιο από πάνω. Γιατί? Ούτε εσένα σ' αρέσει. Όχι βέβαια. Τι γιατί, θα σας πω γιατί. Διότι το παντελόνι αυτό είναι λίγο πιο casual, έχει λίγο περισσότερο όγκο από ότι ένα κολάν, ας πούμε. Οκ. Okay. Για να κάνετε, για να καταλάβετε. Μπράβο. Θα πάμε. Είσαι αυτή τη βερσιόν. Να, εδώ είναι η βερσιόν. Τι είναι. Α, ωραίο. Ή σε αυτή τη βερσιόν. Θα κάνουμε και τα δύο. Βάλ το αγάπη μου από πάνω. Άρα πρόκειται. Δηλαδή θέλεις μία. Σωστά τη φοράει. Ναι. Από πίσω τα χουπιά. Ναι. Θέλω ένα πουκάμισο το οποίο θα το βάλω λουζ απ' έξω. Ωραίο. Ή λίγο από μέσα. Κοίτα πώς αλλάζει. Είναι πολύ πιο κομψό, ρε παιδιά τώρα. Τώρα ταιριάζει και η ζώνη. Το κλάσι. Κατάλαβες. Ναι. Βέβαια. Θα βάλω από γιατί πάνω. Το χρώμα του μπορντό ταιριάζει και με καφέ και με μπλε και με μαύρο. Θα βάλω από πάνω ένα κοντό πόντσο. Καλή ώρα. Δικό σου είναι το πόντσο. Ναι. Τέλειο. Ή θα βάλω ένα μακρύ. Εντάξει, με αυτό κάνει στη Λάρα. Έτσι είναι δηλαδή η εικόνα η σωστή. Για να μπορούμε να έχουμε αυτή την, το ωραίο το πράγμα πάρα που δίνει όγκο ωραίο, και δεν σε δυσκολεύει. Στο ύψος, δηλαδή οτιδήποτε σου χαρίζει και σου δίνει ύψος, είναι αυτό που πρέπει να έχουμε σαν βάλε το πόντσο σου για να είσαι okay. Και να πω γρήγορα τα tips για τα άλλα δύο κορίτσια, για να προχωρήσουμε, είναι εδώ πέρα θα πρέπει το παπούτσι να φαίνεται το πόδι, να είναι χαμηλό, έτσι ναι. το ξαναθυμίζω. Και εδώ θα πρέπει να είναι ψηλόμεσο και στενό στη μέση και εδώ εννοείται, δεν θα πρέπει να είναι αυτή η εικόνα.
Δεν βάζουμε δηλαδή κάτι πάρα πολύ στενό με κάτι πάρα πολύ κοντό και πάρα πολύ σεξι, γιατί δεν κάνει κομψό. Κάνει βήτα. Μπράβο. Από με ένα ωραίο pullover όμως γίνεται πάρα πολύ ωραίο, ή με ένα oversized πουκάμισο που είναι πάρα πολύ τάση και να το τολμήσουν όλοι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.